Ξέρετε πότε να λέγει ο καθής «εγώ». Όταν αγωνιστεί μόνος του και φκιάσει ή χαλάσει, να λέγει «εγώ». Όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φκιάνουν, τότε να λέμε «εμείς». Είμαστε στο «εμείς» και όχι στο «εγώ». Ιωάννης Μακρυγιάννης, ο πλαρχηγός της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής Νίκος Ελιάγας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είναι μόνιμος κάτοικος Παρισιού, διαπρέποντας σε πολλά επίπεδα, ήταν ο βασικός παρουσιαστής της τηλεοπτικής μετάδοσης της παρέλασης της 25ης Μαρτίου. Η Ελλάδα γιορτάζει σήμερα χρόνια πολλά, Έλληνες, όπου και αν βρίσκεστε ανά τον κόσμο. Σήμερα η καρδιά σας χτυπάει στην Αθήνα. Στην παρουσιάστριά του ήταν η Σοφία Κορμά, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ενημέρωσης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η αρχισμηνίας της πολεμικής αεροπορίας με καταγωγή από την Καλαμάτα και σπουδές στην ΑΣΟΕ, παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια την εκπομπή «Αρετή και τόλμη» στην κρατική τηλεόραση, που μεταδίδεται και από την τηλεόραση Best. Και που στέκομαι δίπλα σε ένα στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων, η αρχισμηνίας Σοφία Κορμά. Μαζί θα περιγράψουμε, θα μοιραστούμε και περήφανα θα φωνάξουμε «Ζήτω η Ελλάς». Καλημέρα Νίκο, χρόνια Καλημέρα. Πολλά. Είναι δική μου τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ στον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση. Ξεκινάμε. Ας ξεκινήσουμε. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα. Και η μεγάλη στιγμή έφτασε. Ξεκινά η παρέλαση της 25ης Μαρτίου, που φέτος είναι ξεχωριστή, καθώς αφιερώνεται στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Με στοιχεία που δεν έχουν προηγούμενο, αλλά και νόημα βαρύτερο από κάθε άλλη φορά, καθώς σε αυτή καθρεφτίζονται οι δύο αιώνες της εθνικής μας διαδρομής. Η στρατιωτική μουσική της ανωτάτης στρατιωτικής διοίκησης υποστήριξης στρατού, σύμφωνα με την παράδοση, πλαισιώνει μουσικά την παρέλαση.